Σε συμφωνία για τη δρομολόγηση λύσης για το ΕΠΑΛ κατέληξαν Περιφέρεια και Δήμος Ναυπακτίας προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας. Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει πως ο κάθε φορέας θα δώσει από 100.000 ευρώ. Το σχετικό δελτίο τύπου που εξεδόθη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναφέρει χαρακτηριστικά πως συμφωνία για την επίτευξη λύσης στο σοβαρό και χρονίζον πρόβλημα αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου σημειώθηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Ναυπακτίας. Η λύση προέκυψε μετά από συνεργασία του Βασίλη Αντωνόπουλου, αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας, και του Γιάννη Μπουλέ, δημάρχου Ναυπακτίας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και αφορά στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί κανονικά η ολοκλήρωση των εργασιών. Σημειώνεται ότι το σύνολο της δαπάνης για την αποκατάσταση της νότιας πτέρυγας του ΕΠΑΛ ανέρχεται στο ύψος των 200.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα καταβληθεί εξιμισίας από τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Με την εξέλιξη αυτή, η υφιστάμενη εργολαβία μπορεί να ενεργοποιηθεί και πάλι, ώστε οι απαραίτητες εργασίες να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με δηλώσεις του στο Βαγγέλη Καρανικόλα και τη ραδιοφωνική εκπομπή Διαγωγή Κοσμία, ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Αντωνόπουλος μίλησε για το θέμα και τις τελευταίες εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή απάντηση για το πότε ο εργολάβος θα ξεκινήσει τις εργασίες. Διευκρίνησε βέβαια πως την επίβλεψη θα έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Όταν εμείς αναλάβουμε και με την ευαισθησία που διακρίνει τον κύριο Περιφερειάρχη, έγιναν και επαφές με τον Δήμαρχο και με τους φορείς της Ναυπάκτου και προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση για μια εργολαβία η οποία υπήρχε από παλιά αλλά είχε σταματήσει λόγω ελλείψεως χρημάτων. Μετά από διάφορες σκέψεις και παρά την οικονομική κρίση την οποία όλοι γνωρίζουμε, εμείς είχαμε τη διάθεση εκ των έσω να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Στην τελευταία μας συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δήμαρχο, με τη διευθύντρια του σχολείου και τους καθηγητές, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε το έργο έτσι όπως ήταν η εργολαβία, δηλαδή το 50% να το διαθέσει τα χρήματα ο Δήμος Ναυπάκτου και το άλλο 50% εμείς. Εμείς θα διαθέσουμε μια εκκρεμότητα άμεσα που υπάρχει τώρα στον εργολάβο και στη συνέχεια θα δίνει ο Δήμος Ναυπάκτου το ποσό του 50% που του αντιστοιχεί και σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών θα δώσουμε και εμείς το άλλο 50% και πιστεύω ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα που απασχολεί τους μαθητάς, καθηγητάς και την τοπική κοινωνία. Η άμεση υποχρέωση τόσο του Δήμου όσο και της περιφέρειας είναι 22.000 ευρώ. Τόσο είναι, ναι. Έχουν βρεθεί αυτά, είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα. Είναι για να κατατεθούν τα χρήματα. Το συνολικό ποσό τώρα που αναλογεί στην κάθε πλευρά είναι από 100.000 επιπλέον. Δηλαδή μας λείπουν άλλα 78. Αυτά τα έχουμε δεσμεύσει. Όχι, άλλα 100 από την κάθε πλευρά. Ναι, αν δώσουμε τα 22, μένουν άλλα 78. Αυτό είναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι 200 και το έργο. Α, είναι 200 και το έργο. Το υπόλοιπο λοιπόν ποσό είναι εξασφαλισμένο. Ο Δήμος μας υποσχέθηκε ότι άμεσα τα έχει, ο Δήμος Ναυπάκτου, και εμείς το έχουμε εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα, οπότε θα υπάρξει και από εμάς η αντίστοιχη ανταπόκριση. Το έργο θα το επιβλέπει οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας. Α, όχι του Δήμου Ναυπάκτου, όχι, της Δήμου Ναυπακτίας. Όχι, όχι. Α, και γιατί, νομαρχίας, της πρώην νομαρχίας. Ναι, γιατί από τη στιγμή που περνάει η σχολική στέγη στο Δήμο, πλέον. Αυτό το επειδή υπάρχει έτσι η διαδικασία, για κάτι καινούριο θα επιβλέπω ο Δήμος. Αυτό ήδη ήταν ενταγμένο έτσι. Αξίζει να σημειωθεί πως το σχετικό ερώτημα που ετέθη στον Αντιπεριφερειάρχη Ετωλοκαρνανίας για το τι πρόκειται να συμβεί με τη βόρεια πτέρυγα του ΕΠΑΛ, η απάντηση ήταν πως ό,τι προβλέπεται θα γίνει.